Χαίρετε, σας καλωσορίζουμε για μία ακόμη εκπομπή στο φιλόξενο χώρο του Αντιφώνου, όπου ο θέμα της συζήτησής μας θα είναι αυτά που συμβαίνουν στην Γάζα. Είμαι με τον Κώστα τον Ράπτη και θα κάνουμε μία σύντομη αναφορά, γιατί δεν μπορεί να γίνει και πιο εκτενής, στην γεωπολιτική των γεγονότων που μας απασχολούν όλους και έχουν κοστίσει αμέτρητες ανθρώπινες ζωές. Στη γεωπολιτική με την ευρύτερη έννοια βέβαια και όχι με τη στενή, διότι θα προσπαθήσουμε τέλος πάντων να ακουμπήσουμε το θέμα σε μια ευρύτερη διάσταση. Ξεκινώ από ένα ερώτημα, το οποίο με έχει απασχολήσει και μου τριβελίζει το μυαλό, θα έλεγα, εδώ και καιρό, από τότε που στις 7 Οκτωβρίου έγινε αυτή η επίθεση της Παλαιστινιακής Χαμάς στα κιμπούτς του Ισραήλ, στα κιμπούτζιμ του Ισραήλ. Αυτού του είδους η επίθεση, δεν λέω για την απάντηση του Ισραηλινού κράτους, μιλάω για την επίθεση της Χαμάς με την ένταση και την έκταση που είχε, θα μπορούσε να συμβεί τη δεκαετία του 70 ή τη δεκαετία του 80, εννοώντας με αυτό σε ένα διαφορετικό γεωπολιτικό περιβάλλον, σε μια διαφορετική γεωπολιτική ισορροπία. Τι λες και εσύ, Κώστα? Καλησπέρα, χαίρομαι που είμαι εδώ, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Νομίζω είναι πολύ σημαντικό, ξεκινώντας μια τέτοια συζήτηση, να τονίσουμε το περίπου αυτονόητο, αλλά από ό,τι φαίνεται όχι αυτονόητο στις μέρες μας, ότι δηλαδή ο κόσμος δεν πλάστηκε στις 7 Οκτωβρίου. Ότι υπάρχει αυτό που λέγεται Παλαιστινιακό ζήτημα. Και το ζήτημα αυτό έχει ιστορία. Μακρά. Και συμφραζόμενα. Πλούσια συμφραζόμενα. Που μπορούν να μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε το τι γίνεται. Βέβαια, ο κυρίαρχος λόγος συνήθως αρέσκεται στο να κάνει πέρα τα συμφραζόμενα και να εστιάζει με έναν τρόπο πάρα πολύ στενό στις εκάστοτε συγκυρίες στην πρόκληση. Να ζουμάρει δηλαδή. Να ζουμάρει με μια επιλεκτικότητα ασφαλώς. Ταυτοχρόνως κάνει αυτό και προσπαθεί να μας πείσει ότι το Παλαιστινιακό πρόβλημα είναι κάτι πιο περίπλοκο και από την πυρηνική φυσική. Δεν το πιστεύω. Πιστεύω ότι αρκούν μερικές απλές πολιτικές και ηθικές αρχές, που φαντάζομαι είναι καθολικής ισχύως, για να προσεγγίσουμε και αυτό το ζήτημα, όπως και τόσα άλλα. Έχοντας παράλληλα κατά νου τη σημασία που έχει το βάρος της ιστορίας. Με αυτή την έννοια θα ήθελα να θυμίσω ότι ένοπλες συγκρούσεις ή και ολόκληροι πόλεμοι έχουν επανειλημμένα διεξαχθεί σε προηγούμενες δεκαετίες γύρω από το Παλαιστινιακό ζήτημα. Με τη διαφορά ότι πάνε πολλές δεκαετίες, για την ακρίβεια 5 δεκαετίες, από τότε που για τελευταία φορά ενεπλάκησαν αραβικά κράτη σε αυτές τις συγκρούσεις. Και έχει το συμβολισμό του το γεγονός ότι οι επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου ήρθαν ακριβώς την 50η επέτειο του πολέμου του Γιόμ Κιπούρ. Ναι. Και ο ευνηδιασμός για το Ισραήλ μόνο με εκείνον τον ευνηδιασμό του 1973 μπορεί να παραλυθεί, να παραβληθεί. Συνεπώς ναι, με την έννοια των διακρατικών πολέμων είχαμε να το δούμε πάρα πολλά χρόνια. Με την έννοια του ότι η Παλαιστινιακή αντίσταση με διαφορετικές κάθε φορά μορφές ήταν πάντοτε παρούσα και ως βίαιη και ως μη βίαιη αντίσταση, αυτό θα πρέπει να το πάρουμε απόφαση ότι είναι μια διαχρονική σταθερά. Ναι. Ξεκίνησα λέγοντας το πολύ απλό ότι υπάρχει Παλαιστινιακό ζήτημα, γιατί μέχρι να έρθει η 7η Οκτωβρίου βρισκόμασταν, θα νόμιζε κανείς, ένα βήμα πριν τον ενταφιασμό του Παλαιστινιακού. Ήδη από τον καιρό του Ντόναλντ Τραμπ, και αυτό παραδόξως δεν άλλαξε καθόλου στις ημέρες του Τζο Μπάιντεν, η Αμερικανική κυβέρνηση είχε την έμπνευση να ρυθμίσει τις Μέσης Ανατολής, οριστικά όπως ήλπιζε, με τις συμφωνίες του Αβραάμ, δηλαδή με την εξομάλυνση των σχέσεων του Ισραήλ με τα σημαντικότερα αραβικά κράτη του περιγύρου του,
χωρίς όμως να επιλύεται πολιτικά το παλαιστινιακό ζήτημα. Παρακαμπτόταν πλήρως με αντάλλαγμα απλώς μια υπόσχεση οικονομικής βελτίωσης της ζωής των Παλαιστινίων. Άρα η Χαμάς μπαίνει σφήνα σε αυτή την κολαπτώμενη ισορροπία. Μπαίνει σφήνα σε αυτό το σχήμα και μας υπενθυμίζει όχι μόνο η Χαμάς, αλλά και όλες οι άλλες παλαιστινιακές οργανώσεις που συνεπιχειρούν μαζί της. Αυτό είναι καλό να το θυμίζουμε. Δεν είναι μόνο η Χαμάς, βεβαίως. Η αποκλειστική εστίαση στη Χαμάς πάλι νομίζω ότι είναι περισσότερο κομμένη και ραμμένη στις επικοινωνιακές ανάγκες του Ισραήλ. Αν αντί να λέμε Χαμάς όλες αυτές τις εβδομάδες λέγαμε η Παλαιστινιακή Αντίσταση, όποια και αν είναι αυτή, θα καταλαβαίναμε κάτι διαφορετικό όπως αντιλαμβάνεστε. Με δεδομένο πάντως ότι ασφαλώς η Χαμάς κυβερνά τη λωρίδα της Γάζας και ηγεμονεύει κτλ. Θεωρείς, Κώστα, συγγνώμη που σε διακόπτω, θεωρείς ότι... βέβαια πάντοτε εικασίες κάνουμε, δεν είμαστε τώρα μέσα στα κέντρα αποφάσεων, αλλά θεωρείς ότι η απόφαση να χτυπήσει η Χαμάς ήταν αυτό πριτάνευσε στην επίθεσή της, δηλαδή ότι βάλτε με πάλι στο παιχνίδι γιατί... Τρία πράγματα συνυπολογίστηκαν, ίσως και περισσότερο, ας αρχίσουμε να τα παριθμούμε. Το πρώτο ήταν ο κίνδυνος να ενταφιαστεί το παλαιστινιακό ζήτημα. Με αυτόν τον τρόπο οι εξελίξεις των τελευταίων εβδομάδων μας θυμίζουν κάτι που θα έπρεπε να μας είναι προφανές, ότι το παλαιστινιακό μπορεί να επιληθεί ή μπορεί να διαιωνίζεται και να κακοφορμίζεται, αλλά δεν μπορεί να ενταφιαστεί. Μπορεί να γνωρίζει νέες κάθε φορά αναφλέξεις ή μπορεί να γνωρίσει μια δίκαιη και βιώσιμη λύση, αλλά δεν μπορεί κανείς βολονταριστικά να το ξεγράψει από το χάρτη. Το πρώτο λοιπόν ήταν ο κίνδυνος, ειδικότερα όπως συζητούνταν πολύ όλο το καλοκαίρι, να μπει η Σαουδική Αραβία στις συμφωνίες του Αβραάμ. Είχε κρατηθεί μέχρι εκείνη τη στιγμή εκτός. Τις συμφωνίες του Αβραάμ τις είχαν υπογράψει δευτεραγωνιστές, ας πούμε, του αραβικού κόσμου. Το μακρινό Μαρόκο, παίρνοντας ως αντάλλαγμα την αναγνώριση της κατοχής της Δυτικής Σαχάρας. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, που ήταν πρωτοπόρος έτσι κι αλλιώς στην εξομάλυνση των σχέσεων με το Ισραήλ. Η Ιορδανία, νομίζω. Η Ιορδανία και η Αίγυπτος ανήκουν στις χώρες που από πολύ παλιότερα έχουν εξομαλύνει τις σχέσεις τους με το Ισραήλ. Η Ιορδανία από το 1994, δηλαδή την εποχή της διαδικασίας του Όσλο. Και η Αίγυπτος από τα τέλη της δεκαετίας του 70 με τις συμφωνίες του Camp David. Τώρα είχαν προσταθεί, όπως είπαμε, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μαρόκο, το Μπαχρέιν, το οποίο εντάξει είναι ένα παρακολούθημα των μεγαλύτερων μοναρχιών που το περιβάλλουν, και το Σουδάν που ενδιαμέσως έπαψε να είναι καλά-καλά συγκροτημένο κράτος. Άρα θεωρείς ότι ήταν σκόπιμη αυτή η ενέργεια από τη Χαμάς, δηλαδή είχε αυτό το στόχο, να μπει πάλι στο κάδρο. Να ακυρώσει τις συμφωνίες του. Να ακυρώσει τις συμφωνίες του Αβραάμ. Επειδή ο ισχυρός άνδρας της Σαουδικής Αραβίας, ο πρίγκιπας διάδοχος Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, έχει μια πολύ ιδιαίτερη αντίληψη των πραγμάτων και δεν μοιάζει έτοιμος να ευθυγραμμίζεται με τις δυτικές επιταγές στο βαθμό που το κάνανε η προκατοχή του, και τον βλέπουμε ήδη και τι ρόλο παίζει στον ΟΠΕΚ, συνεργαζόμενο στενά με την Ρωσία, και τι ανοίγματα κάνει προς την Κίνα και ούτω καθεξής. Ναι. Είχε θελήσει, λυγίζοντας κάπως το ραβδί από την άλλη πλευρά, να φανεί ότι είναι έτοιμος να προσχωρήσει στις συμφωνίες του Αβραάμ. Αυτό ήταν η μεγάλη συζήτηση του καλοκαιριού και η μεγάλη προσδοκία και της Ουάσιγκτον. Άρα ναι, προφανώς υπήρχε ένα timing εδώ. Να ανατιναχτεί η προοπτική προσχώρησης της Σαουδικής Αραβίας στις συμφωνίες του Αβραάμ, μια προσχώρηση που θα μετρούσε πολύ περισσότερο από ό,τι είχε προηγηθεί. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο που έλαβε υπόψη του το κίνημα της Χαμάς και συνολικά η Παλαιστινιακή Αντίσταση ήταν το τι συμβαίνει στο εσωτερικό του Ισραήλ. Ναι. Με τις διαδηλώσεις επί μήνες κατά των μεταρρυθμίσεων, τέλος πάντων, σε εισαγωγικά, του Νετανιάχου. Είχε λοιπόν απέναντι του μια διχασμένη κοινωνία. Ναι. Και αυτό δεν νομίζω ότι θα πρέπει να το
θεωρήσουμε και άσχετο προς τον ευνηδιασμό, να μην το πω στρατιωτική ταπείνωση, που υπέστη το Ισραήλ όταν ξέσπασε η κρίση στην τωρινή της μορφή. Βγάζω το συμπέρασμα ότι θεωρείς λοιπόν τη Χαμάς με την έννοια και των άλλων συμμάχων οργανώσεων στρατηγικό παίκτη στην περιοχή. Δεν είναι απλά μια τρομοκρατική οργάνωση που δρά εν το θυμικό, αλλά είναι ένας στρατηγικός παίκτης. Έχουν και την ικανότητα να σχεδιάζουν και επιχειρησιακά μόνο να το δει κανείς. Όλο αυτό που συνέβη την 7η Οκτωβρίου υπέκρυπτε πολύ μεγάλη προετοιμασία και σχεδιασμό. Έχουν και τη δυνατότητα να σχεδιάζουν και την ικανότητα να μαθαίνουν. Και αν έκανε σε κάτι τη διαφορά η 7η Οκτωβρίου, είναι ότι αποτελούσε επιχειρησιακά ένα άλμα σε ανώτερο επίπεδο. Μέχρι τότε η Χαμάς ήξερε να εκτοξεύει ρουκέτες και να πραγματοποιεί επιθέσεις αυτοκτονίας. Όχι τόσο συντονισμένες επιχειρήσεις να διεξάγει από στεριά, θάλασσα και αέρα. Εγώ σε αυτό πάνω λοιπόν θα έλεγα, συμφωνώντας μαζί σου, θα έλεγα, γιατί περιέγραψες το γεωπολιτικό παίγνιο, ήδη το έχεις περιγράψει, εγώ θα έλεγα προσωπικά. Θα βάλουμε και άλλη μια παράμετρο. Ναι. Βεβαίως. Θες να την πεις τώρα με την λησμονής. Ναι, ότι σχεδόν όλοι με όλους στη Μέση Ανατολή τους τελευταίους μήνες προχωρούσαν σε πολύ ενδιαφέρουσες προσεγγίσεις, συμπράξεις, συνομιλίες κτλ. Και κυρίως ζήσαμε δύο εντυπωσιακά γεγονότα. Την επανεισδοχή της Συρίας του Μπασάρ αλ-Άσαντ στον Αραβικό Σύνδεσμο. Είναι λοιπόν σαν να κλείνει μια 12ετής περιπέτεια. Και το ακόμα πιο εντυπωσιακό, την επανασυμφιλίωση Σαουδικής Αραβίας και Ιράν, δηλαδή των δύο μεγάλων περιφερειακών. Τι συμφιλίωση θα έλεγα, δεν ήταν συμφιλειωμένη στο παρελθόν. Τουλάχιστον μέχρι πριν από 7 χρόνια, πόσο ήταν, είχαν διπλωματικές σχέσεις, τις οποίες είχαν διακόψει. Και το σημαντικότερο όλων δεν είναι ότι μοιάζει σαν να φεύγει από το προσκήνιο αυτή η αντεπαράθεση Ιράν και Σαουδικής Αραβίας, που διαπερνούσε και οτιδήποτε άλλο στην ευρύτερη περιοχή. Το σημαντικότερο όλων είναι ότι αυτό έγινε με κινέζικη διαμεσολάβηση. Ναι, βεβαίως. Ότι η αποκατάσταση των διπλωματικών σχέσεων ανακοινώθηκε το Μάρτιο μήνα στο Πεκίνο. Στο Πεκίνο. Ήταν μπρόκερ λοιπόν η Κίνα σε αυτό το. Αυτό δείχνει και την σχετική αποδυνάμωση της επιρροής των Ηνωμένων Πολιτειών και την προθυμία των παικτών της περιοχής να κοιτάξουν προς εναλλακτικές κατευθύνσεις, να αφήσουν πίσω τους παλιότερες έρηδες. Αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό σε ό,τι αφορά ειδικά τη Χαμάς, η οποία πέρασε μία φάση απομόνωσης σε σχέση με άλλες παλαιστινιακές αντιστασιακές οργανώσεις ή και με άλλα κράτη στηρίγματα. Διότι η Χαμάς, θυμίζω, σαν το παλαιστινιακό παρακλάδι της μουσουλμανικής αδελφότητας που είναι στην πραγματικότητα, συντάχθηκε την προηγούμενη δεκαετία με τον άξονα Τουρκίας Κατάρ και πολέμησε για την ανατροπή του Μπασάρ αλ-Άσαντ. Με αυτή την έννοια λοιπόν βρήκε απέναντί της τη Χεζμπολάχ του Λιβάνου, το Ιράν, τις δυνάμεις που στήριζαν την Δαμασκό και ούτω καθεξής. Η επανασυμφιλίωση της Χαμάς με την Ισλαμική Τζιχάτ που είναι η επιτόπια, η Παλαιστινιακή Φιλοϊρανική Οργάνωση και με την ακόμα πιο σημαντική Χεζμπολάχ του Λιβάνου είναι κάτι που συντελέστηκε στις αρχές του 2023, σε συναντήσεις που έγιναν στη Βηρυτό με ιρανική καθοδήγηση τον Μάρτιο μήνα, όσο ξέρουμε. Ναι. Καταλαβαίνω λοιπόν, ναι, από αυτά που μου λέει, αυτό το οποίο έχω να προσθέσω εγώ, συμφωνώ απόλυτα σε όλη την περιγραφή που κάνεις, αυτό το οποίο έχω να προσθέσω, έτσι κάνοντας ένα άλμα ίσως, οικοτολογικό, είναι ότι η Χαμάς, που τη θεωρώ σοβαρό παίκτη στην περιοχή, πραγματικά κι εγώ, διείδε και κάτι άλλο, το περιέγραψες και εσύ πριν, μία γεωπολιτική αστάθεια όσον αφορά και τα μεγάλα αφεντικά. Δηλαδή, εδώ θα ήθελα να βάλω στο παιχνίδι και την Αμερική, θα ήθελα να βάλω και το Ιράν, ίσως και τη Ρωσία, υπό ποιαν έννοια, υπό την έννοια ότι βλέπει ότι πέρα από το ενυπνώσει παλαιστινιακό, πέρα από την πρωτοβουλία αυτή της Αμερικής να τους φέρει όλους σε ένα τραπέζι, να συμφωνήσουν όλα αυτά, αλλά
ίσως καταλαβαίνει ότι υπάρχει και μία αστάθεια συμμαχιών και προσετερισμών. Νομίζω ότι σε συνθήκες... Όχι μόνο συμμαχιών, αλλά και αντικειμενικού συσχετισμού ισχύως. Έτσι. Θεωρώ, γι' αυτό σε ρώτησα πριν για προηγούμενες δεκαετίες. Θεωρώ, βέβαια δεν μπορεί κανείς να κάνει τέτοιου είδους ιστορικές αναφορές, να πηγαίνει πίσω στο παρελθόν και να ρωτάει εάν, αλλά θεωρώ ότι εάν τελικά το κλίμα ήταν ψυχροπολεμικό, με την παλιά έννοια, ή μεταψυχροπολεμικό της δεκαετίας του 2000, δεν θα... Η Χαμάς, εάν μπορούσε, δεν θα το έκανε αυτό. Δηλαδή, νομίζω ότι ταράζει τα νερά τα οποία είναι ήδη ταραγμένα. Να το πω πολύ σχηματικά. Δεν νομίζω ότι θα υπήρχε η 7η Οκτωβρίου αν δεν είχε υπάρξει ο Φεβρουάριος του 2022, δηλαδή ο πόλεμος στην Ουκρανία. Αυτό. Και εκεί είχε... ήθελα λοιπόν να και φτάσω. Δεν θα είχε υπάρξει ο Φεβρουάριος του 2022 αν δεν είχε προϋπάρξει ο Αύγουστος του 2021, δηλαδή η άτακτη αμερικανική αποχώρηση από την Καμπούλ. Αυτά πρέπει να τα δούμε λιγάκι σαν μια αλυσίδα όπου οι ενδιαφερόμενοι αξιολογούν αυτό που συμβαίνει στον ευρύτερο ορίζοντα και κινητοποιούνται έτσι αναλόγως. Σε αυτό όλο το, σε αυτή όλη την αστάθεια τέλος πάντων, σε αυτό το ταρακούνημα, η γείτονά μας Τουρκία τι θέλει να κάνει? Έχει ελπίδες να καταφέρει κάτι, να επεκτείνει την επιρροή της και εκεί? Φιλοδοξίες έχει πολλές. Ευκαιρίες νομίζω θα τις δοθούν πολύ λίγες. Για ποιο λόγο? Προφανώς καίγεται να έχει ρόλο. Και βέβαια ήταν και για την Τουρκία κάπως ατυχές το timing των επιθέσεων της 7ης Οκτωβρίου, γιατί όλη την προηγούμενη χρονιά η Άγκυρα την είχε αφιερώσει στην αποκατάσταση των σχέσεών της με το Ισραήλ. Των πολιτικών της σχέσεων, γιατί οι οικονομικές δεν διαταράχθηκαν ποτέ. Μία ανωτελεία εδώ. Δεν σου κάνει εντύπωση, εμένα μου κάνει εντύπωση. Το γεγονός ότι η κυβέρνηση Νετανιάχου θεωρεί το φύλλα προσκύμενη στους ρεβιζιονιστές Ρωσία-Τουρκία. Δεν ήταν τόσο αμερικανόφιλη όσο προηγούμενες Ισραηλινές κυβερνήσεις. Φλερτάριζε λίγο με τον άξονα Ρωσίας-Τουρκίας. Νομίζω, ναι. Την αγαπούσε, τον αγαπούσε ο Πούτιν, τον Νετανιάχου. Η σχέση Ρωσίας-Τουρκίας δεν την περιέγραφα βέβαια ως άξονα, αλλά είναι σαφές ότι ο Νετανιάχου και ο Πούτιν είχαν μία καλή συνεργασία. Μια καλή συνεργασία, επανειλημμένες συναντήσεις. Ο Νετανιάχου κράτησε το Ισραήλ εκτός των κυρώσεων κατά της Ρωσίας για το Ουκρανικό, αν και στο μεσοδιάστημα που κυβέρνησαν οι αντίπαλοι του, η σχέση Ισραήλ και Ρωσίας διαταράχθηκε. Είναι αρκετά περίπλοκη σχέση. Είναι μια περίπλοκη συνάρτηση, γιατί είναι το Ισραήλ του Νετανιάχου, που θεωρώ ότι δεν είναι αυτό που λέει και η αριστερά ίσως αταβιστικά, ότι το Ισραήλ είναι το μακρύ χέρι της Αμερικής στην περιοχή, έτσι, αυτό το οποίο το λέει από παλιά. Το Ισραήλ του Νετανιάχου δεν είναι ένα Ισραήλ ως μακρύ χέρι. Δεν ήταν ένα Ισραήλ. Οι διαδηλώσεις των προηγούμενων μηνών μας έδειξαν ότι υπάρχουν τουλάχιστον δύο Ισραήλ. Mm-hmm. Και ότι υπάρχει ένα Ισραήλ το οποίο η δημογραφία το ευνοεί, γιατί τυχαίνει πάντοτε οι θρησκευόμενοι άνθρωποι να αποκτούν και περισσότερα παιδιά. Λοιπόν, αυτό το Ισραήλ πολιτισμικά δεν είναι τόσο δυτικό όσο το άλλο μισό της χώρας. Και το οποίο το εκφράζει ο Νετανιάχου, νομίζω, κατά εξοχή. Και με το οποίο έχει συμμαχήσει ο Νετανιάχου, σε πιο καθαρή μορφή το εκφράζουν οι μικρότεροι σύμμαχοί του. Αλλά στο Ισραήλ υπάρχει ατόφιο και το Ρωσικό κόμμα. Θυμίζω ότι τη δεκαετία του 90 πολιτογραφήθηκαν στο Ισραήλ περίπου 1 εκατομμύριο πρώην Σοβιετικοί πολίτες. Ήταν αυτή η πολύ αναγκαία για το Ισραήλ δημογραφική ένεση που έγινε κατορθωτή χάρη στη σύμπτωση της κατάρρευσης της Σοβιετικής Ένωσης με την δεκαετία ηρεμίας που χάρισε η διαδικασία του Όσλο. Αλλά αυτή οι Ρώσο-Ισραηλινοί, πώς αλλιώς να τους πούμε, ναι, δεν είναι και πάρα πολύ αφομοιωμένοι. Εξακολουθούν να διατηρούν δικά τους ρωσόφωνα μέσα ενημέρωσης.
Και έχουν δικό τους κόμμα. Ο κατεξοχήν πολιτικός τους εκφραστής ήταν ο Βίκτορ Λίμπερμαν, που ήταν σε μια περίοδο αντιπρόεδρος. Άρα μπερδεύεται λίγο η εικόνα των διαδηλώσεων, θα έλεγα εγώ, υπό την έννοια πια, όχι των αναλυτών ίσως, αλλά των διαδηλωτών, υπό την έννοια ότι βλέπεις ένα Ισραήλ που σε ένα ποσοστό του φλερτάρει με τη Ρωσία, είτε με αυτούς που λες τους πολίτες, είτε με την πολιτική Νετανιάχου, να χτυπάει τώρα δρυμύτατα τους Παλαιστίνιους, τους οποίους ο Τούρκος, που είναι σύμμαχος σε εισαγωγικά της Ρωσίας, σπέβδει να τους εκπροσωπήσει, όχι απλά να τους υποστηρίξει. Καλά, δεν νομίζω να τους υποστηρίξει και ποτέ, αλλά να τους εκπροσωπήσει. Άρα εδώ πέρα μπερδεύεται λιγάκι η εικόνα. Το σημαντικό υπέρ των Παλαιστινίων είναι ότι κάνει η ίδια η Μόσχα, χωρίς να χρειάζεται τη διαμεσολάβηση κανενός Ερντογάν. Αυτό θα ήθελα να το εξηγήσω λιγάκι περισσότερο. Και πάντα στη σχέση του Ερντογάν, εκτός από την άμετρη φιλοδοξία, υπάρχει και ένα στοιχείο υποκρισίας. Τόνιζα ότι οι οικονομικές σχέσεις της Τουρκίας με το Ισραήλ δεν είχαν διαταραχθεί ποτέ, ούτε καθ' όλη την πολιτικά δύσκολη δεκαετία που ακολούθησε το επεισόδιο του 2009 στον Ταβός και μετά την επίθεση στο τουρκικό πλοίο Μαύρη Μαρμαρά κτλ. Και μάλιστα αυτή η δύσκολη για τις τουρκο-ισραηλινές σχέσεις δεκαετία, κατά έναν άλλο παράδοξο τρόπο, ήταν μία δεκαετία που είδε τις δύο αυτές χώρες να πολεμάνε, όχι βέβαια μαζί, αλλά τον ίδιο εχθρό. Τη Δαμασκό του Μπασάρ αλ-Άσαντ. Mm-hmm. Υπήρχε μια πολύ ενδιαφέρουσα σύγκληση. Και στην Αρμενία υπήρξε η σύγκληση αυτή, στον Αγκόρνο Χαραμπάχ. Πολύ περισσότερο. Mm-hmm. Υπάρχει μια ενδιαφέρουσα σύγκληση την ίδια στιγμή που στο επίπεδο της πολιτικής επικοινωνίας κυριαρχούν συνήθως οι μύδροι του Ερντογάν. Για τους προφανείς λόγους εσωτερικής και όχι μόνο εσωτερικής κατανάλωσης. Σε αυτό νομίζω είναι η Τεχεράνη που προσπαθεί να τον εκθέσει, επαναφέροντας σε όλα τα ισλαμικά φόρα, και φαντάζομαι αυτό θα γινόταν και αν δεν είχε αναβληθεί η ανακοινωμένη για χτες επίσκεψη του Εμπραχήμ Ραϊσί στην Άγκυρα, επαναφέρει παντού η Τεχεράνη το πολύ απλό ότι θα πρέπει τουλάχιστον τα ισλαμικά κράτη να προχωρήσουν σε ένα εμπάργκο ενέργειας προς το Ισραήλ και θυμίζει με τρόπο ότι το 40% των πετρελαϊκών αναγκών του Ισραήλ καλύπτονται από το Αζερβαϊτζάν μέσω τουρκικών λιμένων. Λοιπόν, μπορεί ο Ερντογάν να μιλάει για τον σφαγέα της Γάζας, Νετανιάχου κτλ. Αλλά του Νετανιάχου η πολεμική μηχανή δεν θα λειτουργούσε χωρίς τις υπηρεσίες της Άγκυρας και του Μπακού. Παρεπιπτόντως, στον Μπακού, αν υπάρχει μόνο μία στιγμή κατά την οποία λογοκρίνεται από τα μέσα ενημέρωσης ο Ταγίπ Ερντογάν, ο θεωρούμενος ως πατέρας του κοινού του έθνος, βέβαια. Αν υπάρχει μια στιγμή που λογοκρίνεται στην αζερική τηλεόραση ο Ερντογάν, είναι όποτε επιτίθεται κατά του Ισραήλ. Μάλιστα, έχουν αναγνωρίσει λοιπόν και τυπικά ότι είναι σύμμαχοι με το Ισραήλ. Απολύτως, ναι. Και έτσι κι αλλιώς, πέρα από την οικονομική σχέση, αποτελεί κοινό μυστικό από την προηγούμενη δεκαετία ότι αν το Ισραήλ αποτολμούσε ένοπλη επίθεση κατά του Ιράν, θα προτιμούσε να χρησιμοποιήσει ως βατήρα για αυτό το Αζερβαϊτζάν. Μάλιστα, ενδιαφέρον. Το Αζερβαϊτζάν έχει μια διπλή χρησιμότητα, γιατί μπορεί να απειλήσει την ίδια τη συνοχή του Ιράν δια της αζεροϊρανικής μειονότητας. Βεβαίως. Οι εθνοτικά αζέροι πολίτες της Ισλαμικής Δημοκρατίας είναι περισσότεροι σε αριθμό από τους πολίτες του ανεξάρτητου αζερικού κράτους. Ναι, βέβαια, έχει τα βόρεια, οι βόρειες επαρχίες, οι οποίες έχουν αζέρικο πληθυσμό το Ιράν, έτσι. Σιίτες, αμφότεροι. Ναι, είναι κάτω το ίμιση Αζέρος. Ναι, σιίτες, αμφότεροι. Το ιστορικό Αζερμπαϊτζάν ανήκει κάποτε στο σύνολό του στην Περσία, μέχρι που το 19ο αιώνα οι Τσάροι απέσπασαν το βόρειο τμήμα. Να σε ρωτήσω κάτι, Κώστα. Ένα ακόμα θέμα, το οποίο δεν φωτίζεται ιδιαίτερα, φωτίζεται λαθασμένα για μένα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η αγριότητα της επίθεσης Χαμάς, ή δεν ήταν αγριότητα. Η αγριότητα, τέλος πάντων, σου έκανε εντύπωση εσένα. Δηλαδή, πώς ένας στρατηγικός παίκτης βγαίνει και σφάζει και καίει. Η πρώτη μου αντίδραση ήταν να σκεφτώ ότι σε αντίστοιχους πολέμους με
τη συνιστόσα της επικιστικής αποικιοκρατίας, όπως ήταν, ας πούμε, ο πόλεμος της Αλγερίας. Επειδή η πραγματική σύγκρουση είναι πληθυσμού εναντίον πληθυσμού, η αγριότητα είναι πολύ έντονη. Εκ των υστέρων όμως, έρχονται στοιχεία στο φως που ανατρέπουν την εικόνα που είχαμε για το τι ακριβώς συνέβη την 7η Οκτώβριο. Είχαμε μία αναθεώρηση του αριθμού των νεκρών από Ισραηλινής πλευράς. Πάει προς τα κάτω τώρα. Ότι 1.400 νεκροί ήταν 1.200 δικοί τους νεκροί, γιατί από ό,τι φαίνεται συγκαταμετρήθηκαν και οι σωροί 200 μαχητών Παλαιστινίων που έχασαν τη ζωή τους στην επίθεση. Εκ των υστέρων, από δημοσιεύματα στην εφημερίδα Χάρετς, αντιλαμβανόμαστε ότι τουλάχιστον το ίμιση των νεκρών από Ισραηλινής πλευράς ήταν άνδρες ηλικίας 20 έως 30 ετών. Δηλαδή, ένστολοι, όπως καταλαβαίνουμε. Μπορεί και από φίλια πειρά. Βγήκε και αυτό. Καταρχήν ξέρουμε ότι η μισή και νεκρή ήταν ένστολοι. Πράγμα που προσυδειάζει περισσότερο σε μια κλασική πολεμική αναμέτρηση παρά σε μια τυφλή σφαγή. Για δε τους αμάχους νεκρούς, ναι, είναι πολλές πια οι μαρτυρίες ότι πολλοί από αυτούς έχασαν τη ζωή τους από φίλια πειρά, γιατί μέσα στην αναστάτωση, να το πω καλύτερα, λογικό, τον λογικό. Πανικό των πρώτων ωρών, είναι λογικό, που το Ισραήλ ευνηδιάστηκε και έδειξε να χάνει τον έλεγχο, κινητοποιήθηκαν άρματα, τα οποία ισοπαίδωσαν κατοικίες με ομήρους και Παλαιστινίους μαχητές μέσα μαζί. Έχουμε δει το βίντεο με το ελικόπτερο που χτυπάει ανθρώπους που τρέχουν στα χωράφια και δεν ξέρουμε αν είναι ρέιβερς που προσπαθούσαν να σωθούν οι Παλαιστίνοι μαχητές που τους κυνηγούσαν. Και κοντά σε αυτό, σαν να μην ήταν αρκετή όλη αυτή η βία, μπήκε και το επικοινωνιακό, αλλά το πίπερο των αποκεφαλισμένων βρεφών, των αποδείκτων, βιασμένων γυναικών. Στο φούρνο των βρεφών και τα λοιπά. Ναι, όλα αυτά προφανώς. Όπου ο φούρνος παραπέμπει κι αλλού. Ήταν κάτι σαν τον περίφημο κορμοράνο του Κουβέι. Εμένα δεν στέκει και στην λογική, ναι, όταν, ας πούμε, είσαι ένας ένοπλος της Χαμάς και διεξάγεις μια τόσο απαιτητική στρατιωτική επιχείρηση. Δεν νομίζω ότι σου περισσεύει ο χρόνος για βιασμός. Έτσι. Εγώ θα έλεγα το εξής. Έχουμε χάσει όλοι μας, και ειδικά στην Ελλάδα, την αίσθηση, και εγώ δεν είμαι βέβαια παλιός άνθρωπος, είμαι σχετικά νέος, μεσήλικας, αλλά έχουμε χάσει την κοινή γνώση που είχαν οι παλιότερες γενιές που είχαν ζήσει πολέμους και καταστροφές. Mm-hmm. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι όσο περνάει ο καιρός και κατακάθεται η σκόνη, πέρα από αυτά που είπες, βλέπεις και κάτι άλλο, το οποίο ένα παλιότερο θα τον έλεγε, τι γίνεται τώρα εδώ πέρα, ο παππούς μας, ξέρω. Πώς είναι δυνατόν οι βιαστές, οι εξολοθρευτές, οι φανατικοί Ισλαμιστές που μπαίνουν μέσα και τα ισοπεδώνουν όλα, να παίρνουν ομήρους, να τους ανταλλάσσουν τους ομήρους με το Ισραήλ. Να υπάρχει... Η ανταλλαγή ομήρων δεν είναι πρώτη φορά που συμβαίνει. Δεν είναι πρώτη φορά, δείχνει όμως έναν ορθολογισμό. Δηλαδή δεν είναι ότι εγώ έχω σκοπό κατά το βιβλικό, θα μπω μέσα στην πόλη της Παλαιάς Διαθήκης και δεν θα πάρω εχμαλό τους, που έλεγε ο Θεός, ο Γιαχβές, ο Ισραήλ. Ναι. Εδώ πέρα μπαίνουν και παίρνουν εχμαλό τους. Ομήρους, τους οποίους θέλουν να ανταλλάξουν και το κάνουν. Όπως έχει ξανασυμβεί. Άρα αυτό δείχνει έναν ορθολογικό δρόντα. Δεν δείχνει έναν τζιχαντιστή που θέλω. Δεν δείχνει ISIS. Είναι οι επικοινωνιακές ανάγκες του Ισραήλ να απανθρωποποιήσει τους αντιπάλους του, να τους εμφανίσει ως διακατεχόμενους όχι από πολιτικά κίνητρα, αλλά από έναν ξεφρένο ανορθολογισμό. Ναι. Εντάξει, αυτό καλύπτει τις ανάγκες του Ισραήλ, αλλά δεν βοηθάει εμάς τους υπόλοιπους να προσεγγίσουμε την πραγματικότητα. Επίσης, θα έλεγα και το άλλο, γιατί ετέθη αυτό το ζήτημα. Παραδείγματος χάρη, μιλούσα με έναν φίλο και μου είχε πει: μα καλά, και αυτοί οι άνθρωποι μπήκανε, κάναν την επίθεση και πήγαν και χτυπήσανε τους Ισραηλινούς, τους φιλιρινιστές, τους ρέιβερς, τις κοπέλες, οι οποίες δεν είχαν σε τίποτα, και πολλοί από αυτές διαφωνούσαν με την πολιτική του Ισραήλ, του δικού τους Ισραήλ στην περιοχή. Μα είναι επιχειρησιακό το θέμα. Οι άλλοι μπήκανε με τα παπιά και με τις μηχανές. Δεν μπορούσαν να φτάσουν στο Τελαβίβ, προφανώς, έτσι. Άρα η επίθεσή τους είχε κάποια όρια. Στο θέμα των ομήρων, νομίζω ότι η Χαμάς και οι άλλες οργανώσεις καταφέραν
τώρα τις τελευταίες μέρες που βιώνουμε τις σταδιακές απελευθερώσεις ομήρων, καταφέραν να γράψουν αρκετούς επικοινωνιακούς πόντους. Βέβαια. Το χορογράφησαν επιμελώς αυτό το θέμα. Φέραν σε δύσκολη θέση τον Νετανιάχου. Τους είδαμε από ένα σημείο και μετά να εμφανίζουν και να παραδίδουν στον Ερυθρό Σταυρό τους ομήρους, όχι στο πέρασμα της Ράφα το μεθοριακό, αλλά στο κέντρο της συντετριμμένης και υποτίθεται περικυκλωμένης από Ισραηλινά στρατεύματα πόλης της Γάζας. Αυτό ήταν μια συμβολική επίδειξη δύναμης. Και πού είναι, αφού έχει μπει το Ισραήλ και έχει... Προφανώς τα υπόγεια τούνελ. Τα οποία αφού τα υπόγεια... το Ισραήλ λέει ότι τους έχει ρίξει θάλασσα μέσα. Δηλαδή... Η επιχειρησιακή ικανότητα των Παλαιστινιακών οργανώσεων έχει διατηρηθεί. Αν μη τι άλλο, το αποδεικνύει το γεγονός ότι μέχρι την παραμονή της κατάπαυσης του πύρος πέφταν ρουκέτες στο κεντρικό Ισραήλ. Ήταν πολύ εντυπωσιακό ένα βίντεο που παρακολούθησα. Με μία απελευθέρωση ομήρων στο κέντρο της πόλης της Γάζας πάλι, αυτή τη φορά όχι μόνο από τη Χαμάς, αλλά και από την Ισλαμική Τζιχάδ. Ήταν η πρώτη φορά που απελευθερώνονταν ομήροι αυτής της οργάνωσης και παρίσταντο οι ένοπλοι των δύο οργανώσεων με τις διαφορετικές τους στολές που τους ξεχωρίζουν, παραδώσαν, αν θυμάμαι καλά, 10 γυναίκες στους ανθρώπους του Ερυθρού Σταυρού. Και τελευταία εμφανίστηκε μία νεαρή Ισραηλινή με το σκυλάκι της. Το οποίο δεν είχε αποχωριστεί σε όλες τις μέρες της ομηρίας της στα τούνελ. Γι' αυτό μιλάω για ένα δουλεμένο επικοινωνιακό παιχνίδι. Που θέλει να εμφανίσει μία εικόνα ανθρώπινης μεταχείρισης των ομήρων. Η εικόνα... Την ώρα που οι Παλαιστίνοι, οι έφηβοι που αποφυλακίζονταν, μιλούσαν για καθημερινή κακομεταχείριση στις Ισραηλινές φυλακές. Η εικόνα είναι περίεργη. Εγώ θυμίζω ότι όταν ο Σοβιετικός στρατός απελευθέρωσε μπήκε και άνοιξε τις πόρτες στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, αυτό που αντίκρισε έκανε και η Δυτική βέβαια, αυτό που έκανε δηλαδή, ήταν οι στρατιώτες να θέλουν να αυτοκτονήσουν από αυτά που βλέπανε. Δεν έχουμε τέτοιες εικόνες στην απελευθέρωση. Τώρα, ή τους προσέχουν πάρα πολύ και τους θρέφουν για να κερδίσουν πόντους. Είναι ένα asset η ομήρη. Ναι. Σε έναν πόλεμο που είναι και επικοινωνιακό. Δηλαδή το να σου σκοτώνουν τα παιδιά σου και ο Όμηρος να είναι με το σκυλάκι που λες εσύ. Πραγματικά, δεν ξέρω. Προφανώς είναι αυτό το πρόσωπο που θέλουν να προβάλλουν προς τα έξω. Ακόμα πιο εντυπωσιακό όμως είναι ότι όσο διαρκούσε αυτή η διαδικασία παράδοσης των Ομήρων, στο συγκεκριμένο βίντεο, στον Ερυθρό Σταυρό, τριγύρω υπήρχε ένα πλήθος πιτσιρικάδων κυρίως, το οποίο αλάλαζε. Αυτά σε μία πόλη της Γάζας, που είναι μες στα συντρίμια. Το βρίσκει κανείς λογικό να πανηγυρίζουν οι Παλαιστίνοι που υποδέχονται από φυλακισθέντες στη δυτική όχθη του Ιορδάνη. Δεν έχουν βιώσει το σφυροκόπημα που έχει βιώσει η λωρίδα της Γάζας και δεν έχουν πληρώσει τον ίδιο φόρο αίματος. Η εφορία τους εξηγείται ότι αυτοί που πλήρωσαν όμως κατεξοχήν το φόρο αίματος, παρόλα αυτά αλλάζουν και πανηγυρίζουν σε μια στιγμή που την θεωρούν στιγμή συμβολικής τους νίκης, δείχνει ένα φρόνημα που θα πρέπει να μας βάλει σε σκέψη. Άρα το μετά σενάριο ποιο είναι κατά τη γνώμη σου, τι θα έλεγα, δηλαδή τι βλέπεις εσύ βέβαια, τι να πούμε κι εμείς, αλλά... Δεν είναι εύκολο. Καταλαβαίνω ότι πολύ γρήγορα τα πράγματα πήραν την τροπή που πήραν για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος δεν έχει να κάνει τόσο με τους μικροπολιτικούς υπολογισμούς του Νετανιάχου που τους βλέπουμε όλοι. Το γεγονός δηλαδή ότι αν σταματήσουν να μιλάνε τα όπλα, ο ίδιος έχει τελειώσει πολιτικά και το ξέρει αυτός, το ξέρουμε κι εμείς. Νομίζω ότι σε ένα βαθύτερο επίπεδο η ίδια η στρατιωτική ηγεσία της χώρας ήθελε με κάθε τρόπο να αποκαταστήσει την αποτρεπτική ικανότητα, όπως λένε, των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων. Το γεγονός δηλαδή ότι την 7η Οκτωβρίου ταπεινώθηκαν και άρα από εδώ και πέρα θα τους παίρνουν λιγότερο στα σοβαρά διάφοροι ενδιαφερόμενοι. Αυτό έπρεπε να ανατραπεί. Εξού και το λουτρό αίματος στην Γάζα. Αλλά οι ενδιαφερόμενοι δεν αξιολογούν την ικανότητά σου να σφαγιάζεις αμάχους.
αξιολογούν άλλα πράγματα στην αναμέτρηση με τον όμοιό σου, τον ένοπλο και ένστολο. Θα δεχτούν κράτος παλαιστινιακό μετά από όλα αυτά? Α, όχι, είμαστε πολύ μακριά από αυτή τη συζήτηση. Αυτό που σε πρώτη φάση προσπάθησε να κάνει το Ισραήλ ήταν να αποκαταστήσει το τραυματισμένο του γόητρο. Με αυτόν τον ομοτρόπο. Και τι θα κάνει μετά? Σε δεύτερο χρόνο, πολύ σύντομα, είδε κανείς να μπαίνει στο τραπέζι ο πειρασμός μιας μαζικής εθνοκάθαρσης της Λωρίδας. Ναι, υπόθηκε αυτό. Και στην αρχή έδειχνε να βρίσκει βίκο άτο και στην Ουάσιγκτον. Αλλά επειδή δεν μοιάζει πολύ καλή ιδέα το να απαλλαγείς από τον Μπελά της Γάζας των 2 εκατομμυρίων κατοίκων, αποσταθεροποιώντας την Αίγυπτο των 100 εκατομμυρίων κατοίκων, που είναι και σύμμαχός σου, αυτή η ιστορία φρέναρε. Ή τουλάχιστον φρέναρε σε ό,τι αφορά την Ουάσιγκτον. Και είδαμε να αναπροσαρμόζεται η αμερικανική στάση. Εκεί που συζητούσαν για ανθρωπιστικούς διαδρόμους απεγκλωβισμού των αμάχων από τη Γάζα, το οποίο ήταν σε φημισμός για την εθνοκάθαρση, έτσι. Άρχισαν να διακηρύσουν ότι δεν συμφωνούν με την ιδέα μιας εκ νέου κατοχής, ενός εκ νέου αποκλεισμού της Γάζας ή ενός εδαφικού περιορισμού της. Από εκεί που δεν ξεστομίζαν τη λέξη εκεχείρια και μιλούσαν ίσως για κάποιες ανθρωπιστικές παύσεις, μετά συμφιλιώθηκαν μια χαρά με την κατάπαυση του πυρός στην προσωρινή και συντέλεσαν σε αυτήν. Και τώρα βλέπουμε ότι προσπαθούν να την καταστήσουν και μονιμότερη. Εδώ αρχίζει και υπάρχει μια απόκληση ανάμεσα στο Ισραήλ και την μεγάλη του σύμμαχο. Το Ισραήλ έχει το πλεονέκτημα όμως ότι τουλάχιστον το βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας το έχει κάνει συντρίμια. Οι επιθέσεις στις υποδομές δεν είναι παράπλευρες απώλειες ούτε ατυχήματα. Είναι απολύτως στοχευμένες. Μάλιστα. Το ζήτημα ήταν να στραγγιστεί ο Βάλτος, όπως λέγανε κάποτε. Δηλαδή, το ζήτημα ήταν να απαλλαγούν οι Ισραηλινοί από τον ίδιο τον πληθυσμό που γεννά και αναγεννά αντιστασιακά κινήματα, όπως η Χαμάς και οποιοδήποτε άλλο. Φτάνοντας λοιπόν στο τέλος, δυστυχώς δεν έχουμε πολύ απεριόριστο χρόνο, εγώ να πω ότι τα σενάρια για την μετά περίοδο από αυτό που έγινε είναι όλα στο τραπέζι, εκτός βέβαια από την αναγκαστική μετικεσία τέλος πάντων που δεν θα γίνει. Οι Αμερικάνοι πράγματι μιλούν και για Παλαιστινιακό κράτος. Απλά να πω ότι θα πρέπει... Για έναν ορίζοντα. Όταν ορίζοντα όταν τον πλησιάζεις τόσο απομακρύνεται. Απλά θα πρέπει λίγο και όσοι είναι θετικοί, εγώ δεν είμαι από αυτούς, αλλά όσοι είναι θετικοί απέναντι στο Παλαιστίνιο, δεν είμαι από αυτούς, εννοώ ότι δεν είμαι φιλοπαλαιστίνιος ούτε φιλοϊσραηλινός. Αλλά για όσους είναι φιλοπαλαιστίνιοι θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους και το ρόλο και τη συνεισφορά των Αράβων και των αραβικών κρατών, τα οποία σε όλη τη διάρκεια που είπες και εσύ στην αρχή της παλαιστινιακής ιστορίας δεν έχουν παίξει καλό ρόλο για τους Άραβες αδελφούς τους, τους Παλαιστινίους. Μην ξεχάσουμε τις σφαγές στην Ιορδανία και όλα αυτά που γίνανε. Και δεν νομίζω ότι ενδιαφέρονται ακόμα και τώρα να χαλάσουν τη ζαχαρένια τους για να σώσουν ή να νοικοδομήσουν ή να στηρίξουν ένα Παλαιστινιακό κράτος. Πόσα νήματα άπλωσες για μια επόμενη συζήτηση? Πάρα πολλά. Θα μας δοθεί. Πάρα πολλά. Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα, και ραντεβού για την επόμενη φορά. Εγώ ευχαριστώ.